Εμείς ζητάμε τώρα εξαράπόστα. Δεν κάνουμε καμία έκδοση. Να το συζητήσουμε και εδώ. Εμείς του είπαμε, πήρα μια πρωτοβουλία. Βέβαια, εσείς θα έχετε την τελική απόφαση, οι συνάδελφοί μας, η συνέλευση, ότι και με 5 άτομα, άμα γινόταν, θα τα βρίσκαμε. Και αυτό για να μην νομίζω ότι είμαστε τύπα αγωλημένοι. Απαραίτητο είναι όλοι να γίνουν μισθωτοί εργαζόμενοι. Δεν θα υπάρχουν 16άριδες, τριμηνίδες και τα λεβέστα. Θα δημιουργηθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, η οποία θα απαρτίζεται μόνο από εργαζόμενους και μέλη του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ. Λοιπόν, και τέταρτον, θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, που εδώ πέρα, συνάδελφοι, επειδή παλεύουμε για την ενότητα των εργαζομένων και το κάναμε ξεκάθαρο, γιατί μας λέγανε δεν θα υπογράψετε με εμάς κτλ. Θα συμπεριλαμβάνει και τους μόνιμους υπαλλήλους και τους τεχνικούς και τους χειριστές και τους επόπτες και τους λιμενεργάτες και τους οδηγούς και τους χειριστές και όλα. Εμείς εδώ πέρα ήρθαμε για να ενοποιήσουμε την πάλη των εργαζομένων. Αυτά είναι τα αιτήματα και θα τα υπογράψουν με εμάς. Συμφωνούμε με αυτά τα αιτήματα. Υπάρχει κάτι παραπάνω? Ωραία. Ένα μπράβο σε όλους. Σπαρματικά. Είμαστε όλοι παλικάρια. Και οι εργαζόμενοι στο λιμάνι. Και οι συνάδελφοι που ακόμα και τώρα είναι εδώ πέρα. Μας στηρίζουν, μας συμπαραστέκονται. Μέσα στο κρύο, μέσα στο άγχος. Παλεύουν μαζί και δίπλα με εμάς. Σαν να είμαστε μια γροθιά. Να κάνουμε ξεκάθαρο ότι έχουμε δώσει ένα τεράστιο και δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα. Θα μου επιτρέψει, γιατί λιγάκι το μυαλό έχει αρχίσει και σκουριάζει. Λοιπόν, ο οποίος αγώνας, για να μην το ξεχνάμε, ξεκίνησε από ένα θλιβερό περιστατικό, το οποίο εμείς καταφέραμε να μην θαυτεί. Γιατί, συνάδελφοι, όπως τόσα και τόσα ατυχήματα εδώ πέρα έχουν θαυτεί τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε ότι άμα δεν ήμασταν εμείς εδώ να το αναδείξουμε, να το βγάλουμε, να το μάθει όλος ο κόσμος, να μάθει όλος ο Πειραιάς τι συμβαίνει εδώ μέσα και τι έγινε, δεν θα είχε ακουστεί τίποτα. Που λέει ο λόγος, θα τον είχαν πάρει και θα τον είχαν πετάξει στη θάλασσα το Μίτσο. Και ξέρουμε ότι έχουν συμβεί σοβαρά ατυχήματα εδώ πέρα, τα οποία τα θάβανε όλα τα χρόνια. Δεύτερο, με τη σημερινή μας δράση, με το γεγονός ότι πήραμε απόφαση να κάνουμε μια τέτοια κλιμάκωση του αγώνα μας, καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό. Και εδώ αξίζουν μπράβο σε όλους. Λοιπόν, ότι γίναμε γνωστοί σε όλο το Πανελλήνιο. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε αυτή την ομερτά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη σπάσαμε. Όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλες τις γειτονιές, μιλάνε για τους λιμενεργάτες του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, του αγωνιστικού σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, που αυτή τη στιγμή κάνει κουμάντο σε όλο το λιμάνι. Η αλληλεγγύη αυτή που έχει εκφραστεί από όλα τα σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά, να τους προσκαλέσουμε αύριο 5 ώρα το απόγευμα στο λιμάνι μας, στο σπίτι μας, να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης, συμπαράστασης. Αυτό το πράγμα να είναι ένα κύμα το οποίο θα μεταφερθεί σε κάθε χώρο δουλειάς και να έρθουμε όλοι εργαζόμενοι εδώ με τα παιδιά μας, με τις γυναίκες μας, με τις οικογένειές μας, να γνωριστούμε και να δώσουμε δύναμη ένας στον άλλον. Αύριο το λιμάνι να πλημμυρίσει από εργαζόμενους με τις οικογένειές τους από κάθε γωνιά της Αττικής. Αυτή είναι η πρότασή μας και νομίζω είναι μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Συμφωνούμε, συνάδελφοι? Ωραία.